Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Επανήλθαμε δεύτερη σεζόν με το hat-trick. Άντε καλά να κυλήσει και αυτή η σεζόν. Κυριάκος Μακριώτης όπως πάντα και Λάζος Μερδίτης. Γεια σας, καλησπέρα. Έχουμε μπόλικες εξελίξεις όλο το καλοκαίρι για το Champions League και το Europa και για όλες τις άλλες διοργανώσεις. Να αρχίσουμε με το Champions League, να πούμε έτσι κάποια βασικά πραγματάκια. Να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να σχολιάσουμε τους ομίλους, μπορούμε να σχολιάσουμε ήδη τα παιχνίδια που έγιναν εχθές, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα, αρχικά αν δεν κάνω λάθος. Sorry που σε διακόπτω, αλλά αρχικά να πούμε και όλας έτσι ως μικρή σημείωση, ότι οι ελληνικές ομάδες παίζανε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός προκριματικά για το Champions League το καλοκαίρι, δεν κατάφεραν να περάσουν, είναι στο Europa, θα τα πούμε αυτά όμως και πιο μετά. Τώρα να μείνουμε άμα είναι στους ομίλους, να μιλήσουμε πιο πολύ για ομίλους. Ναι, μπορούμε να σχολιάσουμε μια γενική εικόνα των ομάδων, των ομίλων, το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Αρχικά να μιλήσουμε και για την Μπαρτσελόνα, η οποία ήταν ας πούμε από το χθεσινό μάτς η βασική, πώς να το πούμε, ενδιαφερόμενη, αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους, η Μπαρσελόνα και η εικόνα της φέτος. Ναι. Γιατί γενικά έχει δείξει πολύ καλύτερη εικόνα από το προηγούμενο χρόνο. Φαίνεται πιο προετοιμασμένη, ωστόσο εντάξει, είναι και σε έναν όμιλο σχετικά εύκολο για την Μπαρσελόνα. Είναι με την Άντβερπ. Την οποία την νίκησε 5-0 πριν λίγο καιρό για το Champions League. Έτσι. 5-0 στο γήπεδο, όχι το Camp Nou. Ναι. Διότι γίνεται μια ανακαίνιση. Η οποία Άντβερπ, ναι μεν είναι η νταμπλούχος Βελγίου και πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι η ομάδα που απέκλεισε και την ΑΕΚ το καλοκαίρι. Είναι η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ και την έστειλε στο Europa League. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά της Άντβερπ, αν δεν κάνω λάθος, στο UEFA Champions League. Πολύ καλή άμυνα. Δύσκολα δέχεται γκολ, αν και εντάξει, ένα 5-0 κόντρα στην Μπαρσελόνα δεν είναι ιδιαίτερα καλό για την ομάδα της συγκεκριμένη, αλλά είναι μια ομάδα που έχει πολύ νεαρούς παίκτες, είναι μια ομάδα που κατά κύριο λόγο οι παίκτες της είναι πολύ νεαροί και πρώτη φορά στη ζωή τους βρίσκονται σε μια τέτοια διοργάνωση. Πάντως έχει... Η Μπαρσελόνα έχει γενικά δυναμώσει αρκετά, έτσι. Ναι, έχει κάνει και μεταγραφές διάφορες. Έχει πάρει... Έχει βρει το ρυθμό της. Ναι. Έχει πάρει τον Ζωάο Φελίξ. Έχει πάρει τον Κανσέλο. Έχει και πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγώνα με τον αγώνα βλέπουμε ότι καλυτερεύουν και γίνονται πολύ καλύτεροι, πολύ πιο δυνατοί. Όπως ο Γιαμάλ που έχει. Γενικά ο έχει δείξει... ο Γκάβη, οι οποίοι είναι 19-20 κάποιους... χρονών. Ναι, έχει κάποιους παίκτες νεαρούς, τους οποίους δείχνει ότι τους έχει εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών με καλό τρόπο και τους χρησιμοποιεί και βλέπουμε και καλά αποτελέσματα. Έτσι. Δηλαδή, εμένα η εικόνα της Μπαρσελόνα θα μου έβγαζε ίσως και ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει τελικό. Έτσι όπως είναι τουλάχιστον και όλες οι υπόλοιπες μέχρι στιγμής, βέβαια είναι νωρίς. Ναι, αυτό, έτσι όπως είναι οι υπόλοιπες μέχρι στιγμής. Δηλαδή, γιατί εντάξει, έχουμε και μία. Paris Saint-Germain, η οποία εντάξει, κατά τα ψέματα η Paris Saint-Germain κάθε χρόνο είναι το φαβορί. Αλλά ποτέ δεν καταφέρνει. Ποτέ δεν γίνεται. Δεν την μετράω ειδικά, καν. Εντάξει, τώρα ειδικά έχει φύγει και ο Μέση, έχει φύγει και ο Νεϊμάρ που πήγε Αλ Χιλάλ το καλοκαίρι. Έχει μείνει μόνος του ο Εμπαπέ. Εντάξει, είναι μια κατάσταση πολύ μεταβατική για την Paris Saint-Germain, η οποία έχασε 4-1 στην Αγγλία από την Newcastle. Αυτό είναι βαρύ σκορ. Πολύ βαρύ. Να είσαι Παρίσι Σεντζερμέν και να χάνεις 4-1. Ναι. Από μια ομάδα που κιόλας που δεν συνηθίζει να παίζει Champions League, έτσι. Ναι. Και που έχει και έναν προπονητή, τον Λουίς Ενρίκε, τον Ισπανό, ο οποίος είναι ένας προπονητής που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο προπονητής που έδωσε το Champions League στην Μπαρσελόνα το 2015. Είχε αναλάβει και αναπεριόδου στην Εθνική Ισπανίας, δεν δείχνει να κάνει κάτι μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω ότι είναι το κλίμα όλης της ομάδας έτσι. Δεν φταίει ο προπονητής δηλαδή. Ναι, και επίσης έχουμε και μια Manchester City, η οποία πήρε το προηγούμενο, το Champions League τέλος πάντων το Μάιο,
όπου είχε αδιαμφισβήτητα την καλύτερη ομάδα, η οποία εντάξει και αυτή είναι ένα φαβόρι σίγουρα, η οποία όμως δεν ξέρω, δεν... ίσως να μην με πολύ πείθει φέτος, δεν ξέρω, όπως είπα πριν είναι και νωρίς. Ναι, εντάξει. Είναι ακόμα, εντάξει. Είναι νωρίς, αλλά και η City έχει δείξει ότι... Είπαμε, είναι φαβορή. Δεν έχει βρει πολύ τα πατήματά της. Ειδικά τώρα μετά από το... τον αγώνα της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, ή Σάββατο, όπου στην Αγγλία... Την αγωνιστική την τελευταία, ναι, τέλος πάντων. Έχασε από την Wolves. 2-1 μέσα στο γήπεδο της Wolves, που εντάξει. Και τα στραβοπατήματα γίνονται. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν πέρυσι, ας πούμε. Δύο εκπλήξεις θα έλεγα ότι έχουμε. Η μία είναι η Real Sociedad, η οποία μέσα στο γήπεδό της την πρώτη αγωνιστική του των ομίλων είχε φέρει σοπαλία με την Ίντερ, η οποία ήταν η φιναλίστ πέρσι, να θυμίσουμε. Όπως επίσης και η Lens, η γαλλική, η οποία αν δεν κάνω λάθος είχε βγει μέσα στους top 5 της Γαλλίας την περασμένη σεζόν, έφερε 1-1 με την Σεβίλη μέσα στο γήπεδο της Σεβίλης και κέρδισε και την Arsenal. Εντάξει, η οποία Arsenal αν και πέρσι είχε κάνει ένα καλό ξεκίνημα, είχε δείξει, ήταν πολλά υποσχόμενη ομάδα, δεν κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα, το έχασε από τη City. Αλλά ναι, νομίζω ότι μέχρι στιγμής την καλύτερη εικόνα από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Champions League την έχει δείξει η Μπαρσελόνα και νομίζω αυτή κοιτάει περισσότερο ο κόσμος να δει τι θα κάνει. Γιατί κιόλας αυτό που το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές πριν τελειώσουμε την προηγούμενη σεζόν, πλέον πολλές ομάδες που μπορεί να τις έβλεπε στο Europa League τις βλέπει στο Champions League. Ναι. Όπως και ομάδες που μπορεί να μην πίστευε ότι θα πάνε στο Europa, να τις βλέπει πλέον στο Europa. Παραδείγματος χάρη Liverpool. Ναι. Η οποία έπαιζε Champions League συνήθως. Ναι, αυτά νομίζω για τους ομίλους του Champions League. Τώρα περιμένουμε να δούμε την επόμενη φορά που θα παίξουν τι θα γίνει. Στα υπόλοιπα... Είχαμε και κάποιους αγώνες εχθές. Ναι, ο ένας ήταν της Μπαρσελόνα. Της Μπαρσελόνα. Πήρε και κόκκινη νομίζω στο τέλος, έτσι. Υπήρχε μια κόκκινη κάρτα. Ενδεχομένως. Είχαμε πολύ ωραίο το παιχνίδι της... όχι, είχαμε και χθες και προχθές. Νάπολη, Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στην Ιταλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 2-3. Προηγήθηκε στο σκορ Νάπολη. Ένα φοβερό γκολ του Βαλβέρδε, του Ουρουγανού. Ένα σούτ από πολύ μακριά, δεν μπόρεσε να το πιάσει ο τερματοφύλακας της Νάπολη και αν δεν κάνω λάθος μέτρησε και για αυτό γκολ, αλλά κατάφερε η Ρεάλ να το πάρει. Είχε κερδίσει και την Union Βερολίνου. Η Ρεάλ γενικά έπαιξε καλά με την Νάπολη. Ναι, αλλά και η Νάπολη έπαιξε πολύ καλά. Εντάξει, η Νάπολη όμως και πέρσι που την είχαμε δει σαν ομάδα είχαμε δει ότι είχε βρει ένα καλό ρυθμό. Έπεσε πολύ δυνατό ποδόσφαιρο. Η Real πέρυσι ήταν λίγο πιο πεσμένη. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Manchester United είναι πολύ, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η United, αν και πέρσι ξεκίνησε καλά και μετά την πήρε κατηφόρα, φέτος ξεκίνησε χάλια ούτως ή άλλως. Η United, είχαμε το πρώτο derby των ομίλων, το πρώτο derby του Champions League, κατευθείαν με την Bayern στη Γερμανία. Που πώς ήρθε, 4-3? Νομίζω ναι, αλλά ήταν τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 10 λεπτά ήταν φωτιά και η αλήθεια είναι, εντάξει να το λέμε και στο τραβού το δίκιο, η United έπαιξε πολύ καλά σε εκείνα τα λεπτά, κατάφερε να βάλει ένα εκπληκτικό γκολ σε εκείνο το διάστημα και ο Κασεμίρο. Ήταν εντυπωσιακός αγώνας, ειδικά στο τέλος. Ναι, και να πούμε και ότι έχασε χτες από τη Γαλατασαράι. Εντάξει. Ή προχθές. Τέλος πάντων τώρα, όταν στην αγωνιστική της συγκεκριμένη, έχασε από τη Γαλατασαράι 2-3 μέσα στην Αγγλία. Ναι, και αυτό... στην Αγγλία δεν τα πάει καλά. Έχει φύγει ο Ντεχέα τερματοφύλακας. Έχουν πάρει τον Ονάνα, τη Σίντερ, τον περσινό.
Ο Νάνα δεν έχει δείξει καλά στοιχεία. Τρώει γκολ από πολύ μακριά. Βέβαια και αυτός δεν μπορεί να δουλεύει μόνος του, έτσι, γιατί και η United και μέσα δεν έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να, πώς να το πω, να ηγηθούν έτσι, να κάνουν κάτι και να φανούν πάρα πολύ. Εντάξει, τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Ωστόσο έχει παίκτες τους οποίους τους βλέπεις και λες είναι καλοί. Δηλαδή είναι ο Κασεμίρο. Ναι, είναι αλλά... ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο Πορτογάλος. Ναι, αλλά αυτή, εντάξει, ο Κασεμίρο έχει μεγαλώσει κιόλας αρκετά. Ο Μπρούνο Φερνάντες νομίζω έχει πέσει κιόλας. Η απόδοσή του δηλαδή, όταν είχε πάει εκεί πέρα, έπαιζε πολύ καλύτερα. Και είχε δείξει και πολύ καλύτερα σημάδια στην αρχή. Ναι. Μετά άρχισε να πέφτει και γενικά η United από ό,τι βλέπω. Τελευταία πόσο, 4 χρόνια να είναι. Πάει πολύ άσχημα. Για δεδομένα United, η οποία ήταν μια ομάδα που ξεχώριζε, ναι, κάποτε. Ομάδα, εντάξει, και είναι και η ομάδα με το μεγαλύτερο. Που έχει τους περισσότερους τίτλους Premier League, τους περισσότερους τίτλους στην Αγγλία. Γενικά. Είναι μια ομάδα ιστορική. Τελευταία χρόνια δεν τα πάει πολύ καλά. Και είναι αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, και η Γαλατασαράι νομίζω ότι την έχουμε. Πώς το πω, παρεξηγήσει λίγο. Γιατί έχει παίκτες όπως ο Ικάρντι που έπαιζε στην Ίντερ και την Παρί, όπως ο Μέρτενς που είναι από τους πολύ καλούς, ο Βέλγος της Νάπολη παλιότερα. Έχει τον Ζήγιες, τον Μαροκινό που έπαιζε για πολλά χρόνια Τσέλσι και Άγιαξ. Ο οποίος και εκείνος, όπως είπαμε, ξεκίνησε έχοντας πολύ καλά σημάδια. Πολλά υποσχόμενος, άρχισε να πέφτει τελευταία χρόνια. Και νομίζω τον τελευταίο χρόνο. Αλλά νομίζω τα ενδιαφέροντα και τα σημαντικά σε ό,τι αφορά τους ομίλους, γιατί έχουν παιχτεί πολλά παιχνίδια, είναι αυτά. Τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη ή κάποια έκπληξη. Ναι. Ιδιαίτερη. Τουλάχιστον δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Όχι, και άλλη μία ήττα, τις δύο ήττες έχει κάνει συνολικά η Antwerp από την Σαχτάρ, 2-3 μέσα στο Βέλγιο. Ναι, αλλά η Antwerp είναι μια ομάδα που, όπως είπαμε, είναι ενός επίπεδου, όχι πρώτη φορά είναι που παίζει Champions League. Ναι, ναι, εντάξει, δεν έχει καθόλου την εμπειρία ούτε οι ποδοσφαιριστές, ναι, ούτε η ομάδα. Δεν περιμένεις κάτι καλύτερο συνήθως. Αυτός όμως που είναι παίκτης βασικός της Antwerp και αρχηγός είναι ο Alderweireld, ο αμυντικός, ο οποίος έπαιζε πολλά χρόνια Tottenham, έχει παίξει και στον Ajax, έχει παιχνίδια Champions League και ευρωπαϊκά γενικά. Στην πλάτη του έχει τον τελικό του Champions League που είχε πάει Tottenham και αυτός πραγματικά κάνει τη διαφορά. Την έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής μόνο. Ένας δεν μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά, έτσι. Ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι ενός μικρότερου πέδου και να παίζει απέναντι σε μεγαθύρια. Τώρα γενικά, σε ό,τι έχουν γίνει το καλοκαίρι, νομίζω με τις μεταγραφές επιβεβαιωθήκαμε αρχικά στο ότι πάρα πολλοί μετακινούνται πλέον προς Σαουδική Αραβία. Ναι, και πολύ μεγάλα ονόματα κιόλας. Έχουμε, εντάξει, τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον ξέρουμε, είναι έχουμε πολύ γνωστό. Πολύ. Έχει πάει ο Νεϊμάρ, ο Καντέ, ο Μπενζεμά, ο Μεντί. Είναι πάρα πολύ και είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον ανεβαίνει εκεί πέρα και πέφτει πιο πολύ. Ο Χέντερσον της Λίβερπουλ. Βέβαια, εντάξει, όχι πέφτει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί ακόμα αυτό παρακολουθούμε όλοι. Αλλά είναι κάτι πρωτόγνωρο, ας πούμε, να βλέπουμε τόσες μεταγραφές εκεί πέρα. Ναι, ναι, τέτοια ονόματα, ας πούμε. Ναι, και πέρα από αυτά έτσι, του καλοκαιριού, τις μεταγραφές, είχαμε και το, να το αναφέρουμε γιατί έγινε εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτό το περιστατικό. Ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Όταν τα προκριματικά του αγώνα της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ, που έγινε μια επίθεση τέλος πάντων στη Νέα Φιλαδέλφεια, πέθανε και ένας άνθρωπος. Έχει ξεφύγει γενικά η κατάσταση, να το πούμε και αυτό. Ναι, έχει, είναι λίγο. Και δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για τα εγχώρια τόσο πολύ. Ναι, εντάξει, φέτος θα τα σχολιάζουμε λόγω. Συμμετέχουν οι ελληνικές ομάδες. Τη συμμετοχή που υπάρχει, ναι. Ναι, και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, αλλά ναι, είναι γενικά κάποια πράγματα που πρέπει να τα λέμε. Να τα θίγουμε, δηλαδή τέτοια περιστατικά. Τέλος πάντων, ακόμα δεν είχαμε όμως κάποια εξέλιξη στο αν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι, ο δολοφόνος ή κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά ναι, να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά γενικώς, δηλαδή να εξαλειφθούν. Τι να πούμε. Ε,
Τώρα, σε ό,τι φορά το Europa, όπως είπαμε με τις ελληνικές ομάδες, αρχικά έχεις και εσύ κάποιο σχόλιο να κάνεις σχετικά με αυτό? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Βλέπουμε να μην μειώνεται κιόλας. Ναι, εντάξει. Να μην σταματάει. Και γενικά υπάρχουν και συνεχίζονται και οι ανακοινώσεις από την UEFA να λένε ότι ειδικά τώρα που σήμερα κιόλας που παίζει η ΑΕΚ με τον Άγιαξ, υπάρχουν ανακοινώσεις να είναι στις οδηγίες μέσα των οπαδών που ταξιδεύουν από την Ολλανδία στην Ελλάδα, να υπάρχει μια προσοχή, να μην φοράνε ρούχα ή φανέλες με το έμβλημα του Άγιαξ. Είχαν γίνει και την προηγούμενη φορά επεισόδια. Την προηγούμενη, το 2019. Ναι, ναι, το 18 νομίζω ήταν, στη Champions League. Τι σεζόν, 18-19. Εντάξει. Αυτό ότι γενικά και η UEFA δεν παίρνει κάποια έτσι στάση να προσπαθήσει να το εξαλείψει. Σίγουρα θα έπρεπε να έχει... Δηλαδή όταν μιλάμε για το χαμό ενός ανθρώπου, δεν είναι τώρα αυτή η στάση. Και γενικά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο σε πλαίσια ευρωπαϊκού παιχνιδιού, γιατί είχαμε και τον Άλκη στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για βία, τέλος πάντων, οπαδική. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για οπαδική βία όταν δεν έχει καμία σχέση με αγώνες ή με κάτι τέτοιο. Νομίζω ήταν το 17, το 18, ήταν με την Αθλέτικο Μπιλμπάο στην Ισπανία που είχε πεθάνει πάλι ένας άνθρωπος. Γενικά έχουν ξαναγίνει τέτοια περιστατικά. Βία, ας πούμε. Και άλλα μπορεί να μας έρχονται στο μυαλό τώρα. Συμβαίνουν και δυστυχώς θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ναι, δεν φαίνεται να σταματάει. Σε ό,τι αφορά τώρα. Επειδή είπες και λόγω με τους οπαδούς του Άγιαξ στην Ολλανδία, οι οπαδοί του Άγιαξ όταν χάνανε 0-3 με συνέδριο, νομίζω 0-3 ήταν, που διέκοψαν τον αγώνα, σπάσανε και τις τζαμαρίες του γηπέδου τους. Έγινε ένας χαμός εκεί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει. Αλλά ναι, αναφέραμε και τις ελληνικές ομάδες. Αναφέραμε, έχουμε στο Europa League τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, και στο Conference League τον ΠΑΟΚ. Έχουμε 4 ομάδες, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Να υπάρχουν κιόλας... πόντιοι, βαθμοί, μόνο ο Άρης δεν τα κατάφερε. Έχουμε συμμετοχές όμως. Έχουμε 4 νέες συμμετοχές. Έχουμε συμμετοχές και έχουμε και συμμετοχές και έχουμε και νίκες. Ναι, θα μιλήσουμε για αυτές που να το αφήσουμε έτσι λίγο για το δεύτερο μέρος. Ναι, να πούμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή, έχουμε πολύ καλή εικόνα. Ωραία, λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Thank you.
Ωραία, επανήλθαμε. Να συνεχίσουμε έτσι να μιλάμε. Είχαμε μείνει στις ελληνικές ομάδες και στους σημερινούς αγώνες. Που η ΑΕΚ παίζει με τον Άγιαξ σήμερα, νομίζω 8 παρά. Αρχίζει ο αγώνας. Για το Europa League. Ο Παναθηναϊκός επίσης παίζει σε εκτός έδρας. Όπως και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας σήμερα για το Europa. Και παίζει και ο ΠΑΟΚ με τη Freiburg εντός έδρας στην Τούμπα. Νομίζω 10 η ώρα αρχίζει εκείνος ο αγώνας. Αλλά είχαμε μείνει κιόλας ότι βλέπαμε καλά στοιχεία από τις ελληνικές ομάδες φέτος στην Ευρώπη. Γενικά αυτά που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι τουλάχιστον η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που ξεχώρισαν, γιατί η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας στην Brighton, κάτι που δεν το περίμενε κανένας, και ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Villarreal, δείξανε πολύ καλά σημάδια γενικά. Και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει. Ναι, και ο ΠΑΟΚ κέρδισε σε εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει το πρώτο εντός, αλλά να δούμε σήμερα τι θα κάνει. Να δούμε σήμερα, εντάξει, νομίζω ότι το έχει. Ναι, είναι στη Σερβία, είναι με την Τόπολα, σέρβικη ομάδα. Και αυτή νομίζω δεν έχει εμπειρία από ευρωπαϊκούς αγώνες. Εντάξει, είναι στη Σερβία, νομίζω γενικά οι δύο ας πούμε top ομάδες που συμμετέχουν κάποιες φορές σε διοργανώσεις είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν. Ναι. Ναι, αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά και τις ελληνικές ομάδες. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με την Maccabi Haifa στο Ισραήλ. Ναι, στο εξωτερικό. Είναι εκτός έδρας. Και εδώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει πόντο ή πόντους ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, Maccabi Haifa. Είναι μια ομάδα. Σε ελληνικούς, ελληνικής ομάδας νομίζω μπορούν να την καταφέρουν. Εντάξει, είναι μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια είχε πάει πολύ καλά. Δηλαδή είχε πάει και Champions League. Ήταν η ομάδα που είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό πέρσι. Θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι το έχει. Η ΑΕΚ έχει ένα δύσκολο έργο. Γενικά η ΑΕΚ έχει πέσει σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Ναι, για το Europa League η αλήθεια είναι ναι. Είναι και οι τρεις ομάδες πολύ δυνατές. Παίζει με Άγιαξ. Με Άγιαξ, Μαρσέιγ και Μπράιτον. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη. Ναι, κατάφερε να πάρει το διπλό στην Αγγλία. Γιατί είχαν έρθει η ισοπαλία την προηγούμενη φορά. Ο Άγιαξ με τη Μαρσέιγ. Να δούμε και εκεί πώς θα πάει. Εντάξει, νομίζω πρέπει να γίνουν και επεισόδια στον αγώνα. Επειδή παίζει και η Μαρσέιγ με την Brighton, είχαν γίνει κάποια επεισόδια μεταξύ των οπαδών τους. Μεταξύ των Γάλλων και των Άγγλων. Δεν γνωρίζω. Δεν το έχω διαβάσει. Αυτό το οποίο έχω διαβάσει τώρα στο διάλειμμα. Είναι ότι περιμετρικά του γηπέδου υπήρχαν κάποιες εντάσεις μεταξύ των οπαδών του Άγιαξ και της ΑΕΚ. Μπήκε η αστυνομία. Έγινε μια μικρή ένταση. Ναι, μια μικρή ένταση. Εντάξει, δεν έγινε κάτι το πολύ μεγάλο, αλλά. Κάποιο έντονο περιστατικό. Καλό θα ήταν να μην είχε γίνει ούτε και αυτό. Ναι, γενικά βέβαια έχουν και τα προηγούμενά τους, ας πούμε, οι οπαδοί αυτοί. Εντάξει. Οι Ολλανδοί με τους Έλληνες εδώ. Αλλά ναι, νομίζω αυτό τώρα σχετικά με το conference έχουμε να πούμε κάτι. Εντάξει. Στο conference γενικά εντάξει, πιο πολύ ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει. Ναι, εδώ σαν Ελλάδα. Όποιος και εκείνος, όπως είπαμε, καλά συνεχίζει μέχρι στιγμής. Καλά πάει. Κάποιον άλλον αγώνα έτσι ενδιαφέρον δεν έχουμε. Να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει μια δύσκολη ομάδα να αντιμετωπίσει. Είναι η Άιντραχτ. Είναι ίσως από τις λίγες δύσκολες ομάδες στο Europa League. Αν είναι σωστά, πριν είπα Φράιμπουργκ κατά λάθος. Φράιμπουργκ είναι με τον Ολυμπιακό. Ναι, τις μπέρδεψα. Η Άιντραχτ και η Φιωρεντίνα είναι καλή ομάδα. Εντάξει, είναι ένας όμιλος τίμιος. Ναι. Και η Φενέρμπαχτσε παίζει του Τζέκο. Αλλά γενικά οι ομάδες δεν είναι. Φενέρμπαχτσε, όπως και η Φιωρεντίνα, θα περίμενες να δεις στο Europa League. Ναι, και η Άιντραχτ, η οποία το είχε κερδίσει κιόλας με τους Rangers. Η Άιντραχτ το είχε πάρει. Γενικά, εντάξει.
Conference θα έλεγα ότι είναι αρκετά διάφορο. Γενικά αυτό το είχαμε πει και πέρσι, ότι συγκριτικά με τις τρεις διοργανώσεις που έχουμε είναι το συγκριτικά πιο αδιάφορο. Έτσι. Ναι, θα αποκτήσει πιστεύω ενδιαφέρον όταν θα μπουν και οι τρίτες των ομίλων του Europa. Ναι, γιατί στο Europa έχουμε δυνατούς ομίλους γενικά. Ναι. Εκεί πέρα έχει πράγματα να δεις. Ναι, ισχύει αυτό που λες, συμφωνώ. Αλλά γενικά νομίζω ότι το conference, όπως δεν ξέρω, και το Europa θα αποκτήσει πολύ, ακόμα ναι, παραπάνω από όσο έχει ήδη, έτσι, γιατί έχουμε πει ότι και εμείς γενικά έχει δυνατές ομάδες. Ναι, υποστηρίζουμε την άποψη ότι το έχουμε πει και πολλές φορές και το ξαναλέμε, ότι έχει έρθει σε ένα επίπεδο εισάξιο πλέον με το Champions League και ενδεχομένως κάποιες φορές κάποιοι αγώνες να είναι και πιο ενδιαφέροντες. Πέρσι είχαμε αγώνες οι οποίοι είχαν πιο πολύ ενδιαφέρον από αγώνες Champions League. Έτσι. Και έχει και περισσότερες εκπλήξεις, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Το Champions League έχουμε πει πλέον με τις αλλαγές του στυλ του ποδοσφαίρου έχει αλλάξει, ναι, λίγο. Δεν βλέπεις τα θεαματικά τα γκολ, τις ανατροπές. Εντάξει. Έχει στηριχθεί πιο πολύ σε ταχύτητα, δύναμη. Πέρσι, εντωμεταξύ, φαβορή ήταν στην περσινή σεζόν η City, το λέγαμε εξ αρχής. Και τελικά το πήρε. Φέτος ίσως να έχει λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον, αλλά το Europa League είναι πιο απρόβλεπτο. Ναι. Όπως και πέρσι ήταν λίγο πιο απρόβλεπτο. Στον όμιλο του Ολυμπιακού επίσης παίζει η Freiburg με την West Ham και η West Ham μια πολύ καλή ομάδα. Είναι η νικήτρια του Conference την προηγούμενη σεζόν με τη Φιωρεντίνα. Στη Γερμανία παίζουν και αυτό ένα παιχνίδι σημαντικό. Για να δει πώς θα πάει ο Ολυμπιακός γενικά. Επίσης έχουμε Sporting Atalanta. Εντάξει, αυτός είναι ένας αγώνας που θα έχει καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι, και οι δύο ομάδες πολύ δυνατές. Όπως και η West Ham που ανέφερες πριν, νομίζω. Και η West Ham, εννοείται. Βασικά, μόνο και μόνο που είναι αγγλική ομάδα, ξέρουμε ότι θα υπάρχει σίγουρα δυνατό παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι και η Liverpool. Η Liverpool πάντως έτσι είναι λίγο απογοητευτικό ότι έχει πάει στο Europa και όχι στο Champions League. Ναι, εντάξει. Είναι λιγάκι. Είναι με όλες αυτές τις ανατροπές που έχουν έρθει γενικά. Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα ανατροπές, είναι και θέμα ομάδας, ας πούμε. Μετά από το 18-19 εκεί που είχε την πολύ καλή, που ήταν σε φόρμα, ήταν παιδί μου, έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις. Μετά άρχισε να πέφτει και εκείνη. Εντάξει, μεγαλώνουν και οι παίκτες, φεύγουν κιόλας. Μεταγραφές. Και ο Φιρμίνο έχει πάει, που πλέον εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν και ο από τους πρωταγωνιστές. Έχει φύγει. Έχει πάρει τον Νούνιες για καλό. Μία της βγαίνει, μία δεν της βγαίνει. Ο Σαλάχ δεν μπορεί πλέον. Ο Χέντερσον που ήταν από τους βασικούς και ήταν και ηγετική μορφή τέλος πάντων στη Λίβερπουλ, έχει πάει Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν αλλαγές. Αυτές που λίγο πολύ κιόλας τις είχαμε αναφέρει, έτσι. Ναι. Αλλά ναι, τώρα σε κάτι άλλο δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο έτσι πολύ σημαντικό. Η Villarreal με τη Ρεν επίσης παίζει πάλι. Α, ναι, στο, και αυτό να το αναφέρουμε. Στον όμιλο του Παναθηναϊκού. Επίσης, τη Villarreal που την κέρδισε εδώ ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Ναι. Επίσης το αναφέραμε και πριν, η Marseille με την Brann από τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή τώρα οι αγώνες για τους ομίλους των ελληνικών ομάδων. Θεωρώ πως οι αγώνες που έχουν τώρα οι ελληνικές θα έχουν έτσι ενδιαφέρον. Και η ΑΕΚ με τον Άγιαξ και ο Παναθηναϊκός εκτός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πιο εύκολος αγώνας, νομίζω τουλάχιστον. Και ο ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ εδώ. Να δούμε, ελπίζουμε το καλύτερο. Ναι, να πούμε τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, live παίζει για το Conference League η Αστάνα με την Βικτόρια Πίλζεν. Μόλις έβαλε γκολ
η Αστάνα. Εντάξει, ομάδες που όπως είπαμε πριν. Ναι, στο 52, απλά επειδή έγινε ακριβώς live τώρα αυτή τη στιγμή, να το αναφέρουμε. Ο Τόμαυσον το έβαλε μπροστά την ομάδα της Αστάνα. Το αναφέρουμε και έχουμε και αγώνες οι οποίοι ξεκινάνε τώρα, σύντομα. Σε λίγο, σε μία ώρα από τώρα. Έχουμε πολλούς αγώνες και στο Conference και στο Europa. Ναι, ναι, ναι. Του Champions League κλασικά είναι πιο βραδινοί αγώνες, αλλά παίζανε χθες και προχθές. Ναι, γενικά έτσι είναι. Τρίτη, Τετάρτη είναι το Champions League. Πέμπτη, Europa και Conference. Τα έχουμε έτσι χωρισμένα. Όπως να πούμε, να αναφέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει έρθει σε μία, είχε έρθει σε μία σύγχυση και... Λες για τους τωρινούς τους αγώνες. Ναι, για φέτος. Ήρθε σε επικοινωνία, σε κάποια συμφωνία, δεν ξέρω. Σίγουρα εννοήθηκαν πάντως με την UEFA, διότι έχουμε 4 ελληνικές ομάδες στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Οι 3 είναι αθηναϊκές. Επομένως, τα έχουν κάνει έτσι. Τα προγράμματα να μην συμπίπτουν οι αγώνες, ας πούμε, γενικά, οι εντός. Οι ώρες, οι εντός εκτός, οπότε γίνεται ένα. Λογικό έτσι. Ναι, μια ισορροπία να υπάρχει. Γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο. Να το αναφέρουμε. Ναι, αυτό έτσι σε πιο γενικές πληροφορίες για την οργάνωση των αγώνων, για να μην υπάρχουν ευτράπελα και τέτοια. Ναι, γι' αυτό βλέπουμε κιόλας ότι παίζει η ΑΕΚ σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός με Ολυμπιακός παίζουν εκτός έδρας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει το αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό παίζανε Ελλάδα και είχε πάει η ΑΕΚ στην Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε και ιδιαίτερα συχνά, γι' αυτό το αναφέραμε κιόλας. Νομίζω το περιμέναμε όλοι στην αρχή, πριν να κινηθούν τα προγράμματα, άμα υπάρξουν στον όμιλο, όχι στον όμιλο, άμα υπάρξουν όλες οι ομάδες ελληνικές, αυτές που τουλάχιστον αγωνιζόντουσαν, σε ομίλους. Ειδικά τώρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Ναι, ναι, εντάξει. Την ίδια είχαν... περιοχή. Ναι, είναι όλες τις ομάδες Αθήνας. Εντάξει, Ολυμπιακός του Πειραιά. Αλλά είναι στο. Του Πειραιά βρίσκεται εντάξει, ναι. Οκ, okay, άρα αυτά είναι τα σημαντικά, αυτά νομίζω που είχαμε να πούμε. Ήταν και η πρώτη εκπομπή σήμερα, έτσι, η πρεμιέρα για αυτή τη σεζόν. Έτσι, έτσι. Να αρχίζουμε δυναμικά. Θα έχουμε και πολλά περισσότερα και στις επόμενες εκπομπές που έρχονται. Θα φέρουμε πάλι καλεσμένους. Έτσι. Να πούμε ότι ίδια μέρα με πέρσι, διαφορετική ώρα. Μία ώρα νωρίτερα το έχουμε πάει, 6 με 7. Είναι μία ώρα νωρίτερα τώρα, ήταν και πέρσι 6 με 7. Νομίζω πέρσι ήταν 7 με 8. Έχω την εντύπωση ότι την είχαμε την ίδια ώρα. Αλλά ναι, anyway. Πέμπτη. Κλασικά, απόγευμα. Είναι η μέρα του hat-trick η Πέμπτη. 6 ώρα. Σίγουρα. Αυτό. Έρχονται όλα τα καλά. Σύντομα. Καλό σας βράδυ. Να έχουμε καλούς αγώνες. Να έχουμε επιτυχίες εδώ για τις ελληνικές ομάδες. Καλούς αγώνες, επιτυχίες για τις ομάδες τις ελληνικές που δεν το λέγαμε πέρσι, το λέμε φέτος γιατί έχουμε παίζουν. Και. Και γενικά ωραίο εκπρόσωπους της χώρας. Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, να δούμε ωραία μπάλα. Να δούμε γκολ, να δούμε assist, να δούμε ό,τι γίνεται, να δούμε περισσότερο. Όλα τα καλά να τα δούμε. Όλα τα καλά. Σας ευχόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ σε όλους. Χαιρετάμε. Όπως έχουμε ξαναπεί, Κυριάκος Μακρύδος, Λάζαρος Μερδίτης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια από εμάς. Γεια σας, καλό βράδυ.